Η επιλογή μας να έρθουμε εδώ και να μιλήσουμε στους εργαζόμενους Τράπεζας Πειραιώς έχει να κάνει με την έκφραση της έμπρακτης συμπαράστασης του ΚΚΕ σε ένα δύσκολο αγώνα που δίνουν όλο αυτό το διάστημα ενάντια στους εκβιασμούς που δέχονται για τη μεταφορά τους στο Σουηδικό Φαντ και βεβαίως ένας αγώνας που έχει να κάνει με την κατοχύρωση και της ιδιότητάς τους ως τραπεζοϋπάλληλων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, να μην υπάρχει αρνητική μεταβολή των εργασιακών τους σχέσεων και μια σειρά άλλα προβλήματα, γιατί η πολιτική από εκεί και όλο αυτό το διάστημα και ο σχεδιασμός και των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα και της σημερινής και των τραπεζών συνολικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει στόχο τη μείωση του εργατικού δυναμικού, έχει στόχο δήθεν εθελούσιες εξόδους από την εργασία, μετακινήσεις, κλείσιμο καταστημάτων των τραπεζών και μια σειρά άλλα τέτοια θέματα τα οποία πλήττουν το ίδιο το δικαίωμα στην εργασία των εργαζομένων. Να προσθέσω ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν ξέρω πια η διοίκηση εδώ, η ασφάλεια της Τράπεζας Πειραιώς Θεσσαλονίκη δεν επέτρεψε την ΕΡΤ3 να έρθει μέσα στο κτίριο κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μου και της ομιλίας με τους εργαζόμενους. Παρότι είχαν έγκαιρα δοθεί τα ονόματα από τους υπεύθυνους και μια σειρά τέτοια ζητήματα που προμηνύουν άσχημα ζητήματα και εξελίξεις σε σχέση με το δικαίωμα στην ενημέρωση, την αντικειμενική ενημέρωση του ελληνικού λαού για τις θέσεις των πολιτικών κομμάτων, όπως είναι η παρουσία του ΚΚΕ και η δική μου σήμερα με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.